έναν καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσάς. Τώρα είστε επιμποδό το Σάββατο. Δεν ξέρω, είχατε ενημερωθεί. Εσείς πήρατε την ενημέρωση, την προειδοποίηση, την κίτρινη για βροχοθύελλα. Ήσασταν επιμποδό ή εκ των υστέρων πληθήκατε? Μα η επαφή μας με το Ευρωβουλίαν είναι καθημερινή και συνεχώς έχουμε τα δελτία κοντά μας. Εξού και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως προφανώς πρέπει να προετοιμάζεται και ο κόσμος για να προλαβαίνει αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι, πείτε μας λίγο, το Σάββατο 11 και 29, ναι. Ενημερωθήκατε 11 και 30, ξεκίνησαν οι κλήσεις από τις θύελλες, τις έντονες βροχοπτώσεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία ουσιαστικά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και θα έλεγα περισσότερων των σφοδρών ανέμων που έπαιρναν σε όλη την Κύπρο, ανταποκρίθηκε συνολικά, αν βάλουμε και την επόμενη μέρα, σε 55 περιστατικά. Τα επεισόδια αυτά είχαν να κάνουν ουσιαστικά με πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων σε κάποιες περιπτώσεις πάνω σε οχήματα με υλικές ζημίες μόνο, ευτυχώς. Είχαμε μετακινήσεις ενταποζήτων νερού, θέρμανση φώνων, οροφών, υποστατικών. Ναι, φωτοβολταϊκά είδαμε. Πάρα πολλά υλικά τα οποία είχαμε αναφερθεί από τους φοβούς ανέμους. Είχαμε πολλές περιπτώσεις με πτώσεις ηλεκτρικών καλωδίων της αρχής ηλεκτρισμένης πληθυσμούς. Υπήρχαν κάποιες πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις για ανοίγματα φρεατίων οχετών ευρύων υδάτων. Πολλές μετακινήσεις κατασκευών από ευτελή υλικά, σκαλοσχές, διαφημιστικές πινακίδες. Είναι αυτά τα οποία, κυρία Σάβα, αν θυμάστε, τα είχαμε αναφέρει προ καιρού στην εκπομπή σας, ότι πρέπει όλα αυτά να ασφαλίζονται και να αποφεύγονται οποιασδήποτε κατασκευές με ευτελή υλικά, διότι όπως βλέπετε όλα αυτά τα ευτελή υλικά είχαν μετακινηθεί. Και προφανώς είναι και πολύ πολύ επικίνδυνα για κάποιον. Ναι, σε μια περίπτωση βεβαίως είχαμε και ολόκληρη οροφή που πέταξε κυριολεκτικά. Κοιτάξτε, η δύναμη της φύσης και αυτή η σφοδρή άνεμη η οποία αναπτύχθηκαν δεν στέκεται τίποτε μπροστά τους, το οποίο δεν είναι κατασκευασμένο με τα σωστά υλικά και με τη σωστή δομή. Ναι. Πάντως αυτό, ειδικά με τις διαφημιστικές πινακίδες, να το κοιτάξετε, μιας και έχουν κάποιες πέσει, είναι αρκετές που είναι και παρανομές, να το κοιτάξουν και οι Δήμοι και όλοι αυτοί που αντιδοτούν. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό που απασχολεί και τη Βουλή χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που λέτε, κύριε Κετσί, ότι με ευτελή υλικά και άλλος πώς, είναι κάτι που πρέπει κάποιος να το δει αρμοδίως, γιατί αυτά τώρα θα κληθούν κάποιοι να τα αποζημιώσουν κιόλας. Μήπως να υπάρχει και μια ρήτρα στο ότι τι πρέπει να έχουμε και τι όχι και πώς το στερεώνουμε κάπως στα σπίτια μας. Και βεβαίως έχουμε και θέματα με τα θερμοκήπια και όλα αυτά, αλλά είναι αυτά του Υπουργείου Γεωργίας για να καταγράψει. Κοιτάξτε, οι καταγραφές, όπως είναι φυσιολογικό, γίνονται μετά από τέτοια συμβάντα. Σίγουρα γίνεται και επαρχιακές διοικήσεις καταγράφουν και το κράτος γενικά καταγράφει τις ζημίες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι νομίζω ότι πρέπει να προτρέχουμε και λίγο των γεγονότων. Δηλαδή, μια κατασκευή με ευτελή υλικά πρώτα απ' όλα θα μας ταλαιπωρήσει εμάς τους ίδιους, γιατί θα μετακινηθεί και θα καταστραφεί η περιουσία μας. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μετά θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις που θα επιβαρύνουν και το κράτος. Άρα, μια κατασκευή από το αρχικό στάδιο, αν πληρώσουμε κάτι περισσότερο και γίνει μια κατασκευή με τη σωστή δομή, προφανώς και δεν θα ταλαιπωρηθούμε, προφανώς και δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις που μπορεί να κινδυνεύσουν άτομα άμεσα με κίνδυνο για τη ζωή τους και προφανώς δεν θα ταλαιπωρείται και το κράτος για να προχωράμε τις αποζημιώσεις. Ναι. Βεβαίως, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών ή άλλως πως διαφόρων υποστατικών, επειδή έχουμε αυτή την κίτρινη προειδοποίηση και θα την έχουμε συχνά, είναι ίδιον, είπαμε, των κλιματικών αλλαγών όλα αυτά που βιώνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, να στερεώσουμε πράγματα, για παράδειγμα τα ντεπόζιτα, που είναι κάτι που όλοι έχουν στο σπίτι τους. Ή πλέον τα φωτοβολταϊκά μπαίνουν λάθος, χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση. Τι πρέπει να γίνει? Προφανώς και πλέον αυτές οι κατασκευές, ακόμα και αυτό που αναφέρατε τα φωτοβολταϊκά, πρέπει πλέον να εναρμονιστούν με την κατάσταση που θα υπάρχει και όπως θα ενημερωθείτε και από τη μετεωρολογία ότι αυτά τα φαινόμενα πλέον θα είναι στη ζωή μας. Άρα
πρέπει να γίνεται η σωστή εγκατάσταση πλέον με τις κατάλληλες προδιαγραφές μη μετακίνησης σε περίπτωση ναυτόντος φωτών ανέμου. Δεν λέω. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Η δύναμη της φύσης δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα, αλλά προφανώς και αν γίνει μια πιο καλή κατασκευή, πιθανόν να αποφευθούν. Άρα, στερώνουμε καλά ντεπόζιτα πετρελαίου, υγραερίου, νερού, θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, σκαλοχές που μπορεί να είναι σε κατασκευές, διαφωτιστικές πινακίδες που υπάρχουν παντού, ευτελή υλικά με τσίγκους κτλ. Αν υπάρχουν, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τα ισχυροποιήσουμε, να κάνουμε κάτι το οποίο να μην είναι εύκολα να μετακινηθούν. Όλα αυτά, από τη στιγμή που πλέον αυτά τα φαινόμενα θα είναι στο ζήτημα, νομίζω ότι πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε και να λειτουργήσουμε έτσι προληπτικά. Μάλιστα.